Λοιπόν, πάμε να δούμε τα τελευταία, να δούμε τις εξελίξεις από την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και τη Μαρία Λίλα που έχει το ρεπορτάζ. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Πάνο. Δυστυχώς δεν είναι καλά τα νέα. Επιδεινώνεται κι άλλο η κατάσταση στη Γάζα και μάλιστα έχουμε πριν από λίγο μία ανακοίνωση της Υπηρεσίας Αρρωγής και Έργων για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες που λέει ότι τελειώνει η αποστολή της γιατί έχουν τελειώσει τα καύσιμα, δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορεί να βοηθήσει. Πρέπει επιτέλους να φτάσουν καύσιμα για να λειτουργήσουν νοσοκομεία. Ήδη είχαμε δηλώσεις νωρίτερα ότι μόλις το 1 τρίτο των νοσοκομείων λειτουργεί. Είχαμε την έκκληση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τη Βόρεια Γάζα και συνεχίζεται και ο πόλεμος των φυλαδίων από το Ισραήλ. Είχε ξεκινήσει λέγοντας ότι θα θεωρούν τρομοκράτες όσοι βρίσκονται στη Βόρεια Γάζα και θα πρέπει όλος ο πληθυσμός που βρισκόταν εκεί να μετακινηθεί στη Νότια Γάζα. Αυτά τα φυλάδια είχαν πέσει το περασμένο Σάββατο. Σήμερα πέσανε καινούρια, τα οποία ζητούν από τους Παλαιστίνιους, αν γνωρίζουν ότι βρίσκονται όμοιροι κάπου κοντά τους, να τους παραδώσουν τις Ισραηλινές αρχές έναντι αμοιβής. Και έχουμε και μία εκρηκτική κατάσταση σε διπλωματικό επίπεδο κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού, του Αντώνιο Κουτέρες, ο οποίος είπε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δεν μπορεί το Ισραήλ να παραβιάζει το ανθρωπιστικό δίκαιο. Έχουμε 56 χρόνια κατοχή στη Γάζα, ο λαός αυτός υποφέρει, επιτέλους να γίνει μια κατάπαυση του πυρός. Όλα αυτά, όλα όσα είπε και υπερασπίστηκε ο Γκουτέρες προκειμένου να περάσει επιτέλους ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί θεωρεί σταγόνα στον ωκεανό τα 20 φορτηγά την ημέρα που περνούν και μάλιστα χωρίς καύσιμα. Σωστά. Με ό,τι επιτρέπουν οι Ισραηλοί να περάσουν από τη Ράφα. Και ζητώντας μάλιστα ξανά, μιλώντας ξανά για δύο κράτη, μιλώντας ξανά για επανέναρξη του διαλόγου, αυτό ξεσήκωσε άμεση αντιδρασία από το πρέσβη του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, ο οποίος ζήτησε μάλιστα και την παρέτησή του, ενώ αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για αργότερα σήμερα συνάντησή του με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών. Μάλιστα. Είχαμε όμως δηλώσεις και από τον πρέσβη των Παλαιστινίων στα Ηνωμένα Έθνη, τον Μαλίκη, ο οποίος θεωρεί ότι είναι ασυγχώρητη η αδράνεια η οποία επιδεικνύει το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαν κατατεθεί δύο ψηφίσματα που κάνανε λόγο για την κατάσταση στη Γάζα και γενικότερα στη Μέση Ανατολή. Δεν μπόρεσαν να περάσουν και αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες που μας έρχονται από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, διακινείται ένα τρίτο σχέδιο ψηφίσματος για το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι και γι' αυτό νομίζω ότι θα έχει την ίδια τύχη εφόσον φτάσει να συζητηθεί όπως και τα προηγούμενα δύο. Να σε ευχαριστήσω για τις πληροφορίες, Μαρία.